απίστευτο και όμω ελληνικό. Περισσότεροι από 400.000 απόφοιτοι των πρώην τέι τη χώρα έχουν στα χέρια του πτυχία φαντάσματα, αφού τα ιδρύματα από τα οποία εκδόθηκαν δεν υπάρχουν πια. Αυτή τη στιγμή τίθεται ένα σοβαρό θέμα κύρους του πτυχίου και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί και πρέπει να υπάρξει μια δικασία αντιστοίχηση. Κατά την τελευταία αναδιάρθρωση τη ανώτατης εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε μέσω σειρά νόμων, με τελευταίο το νόμο 4610 του 2019 δημιουργήθηκε ένας νέος ακαδημαϊκός χάρτης στη χώρα, αφήνοντας ωστόσο τους αποφύτους των πρώην ΤΕΗ αφού τα ιδρύματα τους καταργήθηκαν με την αιτιολογία της αναβάθμισης. Καλούμε και την πολιτεία και την κυβέρνηση να πάρει σαφή θέση για το ζήτημα. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ε, έκδοσης ε, ενός νόμου που να μπορούμε να αντιστοιχηθούμε και να, με νόμο να μπορούμε να μπούμε στα νέα τμήματα και να μπορέσουμε να κάνουμε μια δικασία τη τύχηση. Και μπορεί μεν για του εγγεγραμμένου φοιτητέ των πρώην ΤΕΗ, κατά τη μετονομασία των Ιδρυμάτων του σε πανεπιστήμια και την αντίστοιχη αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών που ακολούθησε, να υπήρξε μέρημνα. Για του αποφύτου, δεν προχώρησε καμία διαδικασία εξομοίωση ή αντιστοίχηση των πτυχίων του. Σε... Παλιότερα από τι διαδικασίε που υπήρξαν με αλλαγή ονόματο ενό Ιδρύματο, υπήρξε μια διαδικασία τη ίξη πτυχίου. Θέλετε με την πρώην ΑΣΟΕ που έγινε Οικονομικό Πανεπιστήμιο, υπήρξε διαδικασία τη ίξη πτυχίου. Θέλετε ακόμα και με την Πάντιο Σχολή που ήταν Ανοτέρα Βαθμίδα, υπήρξε διαδικασία τη ίξη πτυχίου. Ε, ακόμα δηλαδή και από διαδικασίε από ανωτέρας, Ανωτά τη έχουν μια διαδικασία σαν τη ίξη πτυχίου. Μιλάμε ότι έχουν γίνει ιδανότατα το 2001 και δεν έχουν μετασφιστεί ακόμα δικασία τη και ισοτήμη του πτυχίου. Όπω καταγγέλουν οι απόφοιτοι, πρόκειται για κατάφορη αδικία. Όταν πάρθηκε η απόφαση να αλλάξει και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να έρθει στη θέση του ε, ΤΕΙ Κρήτη, δεν υπήρχε μια πρόβλεψη για του αποφύτου. Δεν υπήρχε καμιά πρόβλεψη για του αποφύτου, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι για να μπουν στα νέα τμήματα θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία που είναι οι κατακτήρε. Που κατακτήρε ένας ένα θεσμό που υπάρχει σε όλα τα αίγια αλλαγή γνωσικού αντικειμένου. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία ποσόσωση τριών μαθημάτων που πρέπει να μπει στα ενέτηματα και δεν είναι μια διαδικασία αντιστοίχηση πτυχίου. Οι απόφοιτοι του ΤΕΙ Κρήτης κάνουν έκκληση στη σύγκλιτο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου να προχωρήσει επιτέλου στην έκδοση πορίσματο αντιστοίχηση πτυχίων με το θέμα να μπαίνει μεν στη συνεδρίαση τη 26η Ιανουαρίου του 2023 χωρίς ωστόσο να συζητείτε αφού παραπέμφθηκε σε επόμενη σύγκλιτο. Δεν θεωρούμε ότι το πόρισμα είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει κακό στην εικόνα του Ιδρύματος. Σα ίσα θα δημιουργήσει μια πολύ θετική εικόνα γιατί θα πάρει μια επίσημη θέση για τους αποφύτους του. Ένα άλλο ζήτημα είναι επίση ότι δεν δίνεται ένα Ίδρυμα να έχει μέλλον όταν δεν σέβεται την ιστορία του. Πρέπει λοιπόν να σεβαστεί την ιστορία του και να βγάλει ένα πόρισμα για τους αποφύτους.